Νίκο Καρβέλα, σ' αγαπάμε πολύ. Πολύ, ρε φίλε. Πα για όλους τους λόγους αυτούς. Για όλα αυτά που είσαι μαζί. Κι εγώ. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Και μια και ακούμε Νίκο Καρβέλα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Έγινε μια συνέντευξη προχτές τις προάλλες που είδαμε όλοι. Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό. Και κάποιοι ταυτίστηκαν, κάποιοι όχι, και αυτό είναι δικαίωμά του. Την ίδια στιγμή, παράλληλα, έτρεξε στο TikTok, στα social media, ένα έξυπνο χιουμοριστικό βιντεάκι που περιγράφει μια κίνηση του Νίκου την ώρα που κάθεται στην καρέκλα και την περιγράφει σαν να είναι μια στιγμή παραφροσύνης φυσικής ανάγκης. Το βίντεο! Το βίντεο! Ρίξτε βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο, Δημήτρη! Συγγνώμη. Αλλά ο λόγος δεν είναι αυτός. Είναι... Τι ήταν η ερώτηση? Θέλω να πω ότι και ο Νίκος έχει πάρα πολύ χιούμορ. Όλοι το είδαν με χιούμορ. Αλλά να πούμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και είναι προϊόν κάποιου μοντάζ που έχει γίνει και να έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους συμπεριφορά. Ο Καρβέλας μπορεί να τον θαυμάζει, να τον αγαπάς, να τον μισείς, να τον συχαίνεσαι, να ταυτίζεσαι, να αποκλίνεις εντελώς από τις ιδέες του. Τη συγκεκριμένη κίνηση δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει Ελλάδα του χάους, της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των ανοήτων. Υπάρχει όμως και Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα θέλει να την κάνουμε σπουδαία χώρα. Συγγνώμη. Γιατί έχει πάρει διάσταση και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια στιγμή που κινήθηκε με την καρέκλα του και πάρα πολύ έξυπνα κάποια παιδιά κάνουν αυτό το βιντεάκι. Πραγματικά έχει πέσει πάνω σε ένα ρυθμό πολύ ωραίο που περιγράφει, ουσιαστικά δείχνει ότι θα ήταν μια φυσική ανάγκη που δεν έγινε ποτέ, έτσι. Και το λέω εγώ και το υπογράφω αυτό το πράγμα γιατί τυχαίνει να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τι σου αρέσει, σου πετάω την τσίχλα αυτή ως ένδειξη χαράς. Το πες πολύ ωραία το κομμάτι. Το πες πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, γουστάρουμε το χιούμορ, γουστάρουμε την πλάκα, ξεκαθαρίζουμε κιόλας όμως ότι κάτι τέτοιο δεν έπαιξε ποτέ, μια και μου δίνεται ευκαιρία. Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μασοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Χεστήκαμε.